Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Σήμερα ακούσαμε στην Εκκλησία ένα Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, στο Ιωθινό Ευαγγέλιο, το 10ο Ιωθινό Ευαγγέλιο, είναι 11 τα Ιωθινά Ευαγγέλια, τα οποία εναλλάσσονται. Ξεκινάνε δηλαδή από το πρώτο, πάνε στο 11ο και ξαναπάνε στο πρώτο. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε το 10ο Ιωθινό Ευαγγέλιο, που έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και είναι το 21ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο, εάν προσέξουμε, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπουδαία και σημαντικά νοήματα μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο, το Ιωθινό, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα Ιωθινά Ευαγγέλια. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές και κάποια λόγια συμβολικά ή κάποια αριθμή συμβολική, οι οποίοι μας παραπέμπουν έτσι σε σημαντικά και σπουδαία θέματα που έχουν σχέση και με το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά και γενικότερα με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε το σημερινό Ιωθινό Ευαγγέλιο, το 10ο, και στη συνέχεια να το σχολιάσουμε. Το καιρό λοιπόν εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς στις μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτής Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύει. Λέγουσιν αυτό, ερχόμεθα και ημείς συν σύ. Εξήλθον και ενέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέ. Πρωίας δε ήδη γενωμένης, έστει ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν. Ού με εντίηδησαν οι μαθηταί ότι Ιησούς εστί. Λέγει ουν αυτής ο Ιησούς, παιδεία, μήτη προσφάγιον έχετε, απεκρίδησαν αυτό. Ου, ο δε είπεν αυτής, βάλετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλον ουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει ουν ο μαθητής εκείνους, ο νηγάπω Ιησούς, το Πέτρο. Ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, είναι γάρ γυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ού γαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων. Σύροντας το δίκτυο των ηχθείων, όσουν απέβησαν εις τη γη, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένη και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκατε από τον ψαρίον ον επιάσατε νη. Ανέβη Σίμων και Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης, μεστών ηχθείων μεγάλων 153. Και το σού των όντων ού και σχίστη το δίκτυο. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ουδείς δε το όλμα των μαθητών εξετάσεν αυτόν, σύ, τι σύ, ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται ουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσε αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών. Το λοιπόν το σημερινό 10ο Ιωθινόν Ευαγγέλιο που ακούσαμε στον όρθρο και είναι από το ΚΑΑ 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννη, από το στίχο 1 έως και 14. 1 έως 14. Εδώ λοιπόν μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι
Μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, ο Κύριός μας εφανερώθη για τρίτη φορά, ήταν η τρίτη φορά δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη εμφάνιση, έτσι είχαν προηγηθεί άλλες δύο, εις την θάλασσα της Τιβεριάδος, εις τη λίμνη της Γενισαρέτ. Εκεί όπου είχαν επιστρέψει όλοι οι μαθητές, οι περισσότεροι μαθητές, 7 όπως αναφέρει συγκεκριμένα το Ευαγγέλιο, για να συνεχίσουν την εργασία τους, τη δουλειά τους. Εκεί λοιπόν ψάρεψαν όλη τη νύχτα και δεν μπόρεσαν να πιάσουν κανένα ψάρι. Το πρωί βλέπουν κάποιο στην στεριά να τους χαιρετάει και να τους λέει να ρίξουν τα δίχτυα στα δεξιά του πλοίου. Στην αρχή βέβαια, όπως λέγει αλλού άλλος Ευαγγελιστής, αρνήθησαν οι μαθητές και συγκεκριμένα ο Πέτρος και είπε όλη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Τώρα θα πιάσουμε και μάλιστα εδώ, μας λέει ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος, δεν είχαν καταλάβει ότι ήταν ο Χριστός, έτσι. Έβλεπαν δηλαδή ένα πρόσωπο, έβλεπαν έναν άνθρωπο, αλλά δεν γνώριζαν ότι αυτός ήταν ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Προφανώς, έτσι όπως γνωρίζουμε από άλλες περιπτώσεις, ο Χριστός είχε πάρει άλλη μορφή ή είχε την δική του μορφή, αλλά δεν επέτρεπε στους μαθητές να καταλάβουν ότι είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, αναστημένος. Και λέγει λοιπόν ο Πέτρος ότι σιγά τώρα να μην πιάσουμε ψάρια, εκεί που μας λέει ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος και μάλιστα εδώ στα δεξιά του πλοίου, του σκάφους εκεί, του πλοιαρίου, που είχε όλο πέτρες. Έτσι εδώ όλη νύχτα ψαρεύουμε στα μέρη που ξέρουμε εμείς και δεν πιάσαμε τίποτα. Τώρα θα πιάσουμε πρωί, την ώρα που φεύγουμε και αρχίζει το φως και βλέπουν τα ψάρια, δηλαδή και δύσκολα πιάνονται μετά τα ψάρια κλπ. Γιατί βλέπουν τα δίχτυα και φεύγουν και στρίβουν κλπ. Και μάλιστα εδώ που έχει πέτρες πολλές κλπ. Θα σκιστούν και τα δίχτυα. Και πετιέται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι αυτές τις πληροφορίες έχουμε από άλλο Ευαγγέλιο, όχι το συγκεκριμένο που ακούσαμε, και του λέει τι σε πειράζει να κάνεις αυτό που σου λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Και τελικά πίστηκε ο Πέτρος και έριξαν τα δίχτυα και έπιασαν και γέμισαν λέει τα δίχτυα από πάρα πολλά ψάρια και μάλιστα μας είπαν, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και συγκεκριμένο αριθμό ψαριών. Πόσα? 153. Ακριβώς. Έτσι θα δούμε στη συνέχεια γιατί 153 και όχι κάποιος άλλος αριθμός ψαριών. 100, 30, 50, 200, 500, 1000. Ή γιατί δεν μας είπε ότι έπιασε, απλώς γιατί έπιασαν πάρα πολλά ψάρια. Αν μας έλεγε πάρα πολλά ψάρια, δεν θα ήταν ικανό να καταλάβουμε ότι πιάσανε πολλά ψάρια και ήταν γεμάτο τα δίχτυα κλπ. Φουσκίστηκαν και τα δίχτυα όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνει και τι συμβολίζουν τα 153 αυτά ψάρια. Και τότε πλέον αφού βγήκαν τα δίχτυα με γεμάτο ψάρια, τόσο πολλά που σκίστηκαν τα δίχτυα, ο Ιωάννης λοιπόν, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, γνώρισε πρώτος τον Κύριό μας μετά από το θαύμα αυτό το οποίο έζησαν οι μαθητές και λέγει στον Πέτρο ότι ο Κύριος είναι. Και αμέσως ο Πέτρος, όπως ήταν πάντοτε έτσι θερμός και λοιπά και πιο αυθόρμητος από όλους τους άλλους, ακριβώς, έπεσε όπως ήταν, γυμνός με ένα, μόνο με ένα επενδυτή που είχε στη μέση και λοιπά, στη θάλασσα για να πάει να συναντήσει τον Κύριό μας που βρισκόταν λίγα μέτρα πέρα από το πλοιάριο, συγκεκριμένα 200 όπως θα δούμε παρακάτω. Την ώρα λοιπόν που τους είπε ο Κύριός μας να έρθουν να φάνε, έτσι, από τα ψάρια τα οποία είχαν πιάσει, 153, και ενώ είχε ανάψει ήδη ο Κύριός μας την ανθρακιά, ήταν έτοιμη δηλαδή,
Κανείς, λέει, το Ευαγγέλιο δεν ετόλμησε να εξετάσει από τους μαθητές, να εξετάσει τον Κύριό μας, αν είναι αυτός ο Κύριός μας. Ήξεραν δηλαδή, κατάλαβαν ότι ήταν ο Χριστός, αναισθημένος Χριστός, αλλά δεν ετόλμησε κανείς να το ρωτήσει, εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, ο διδάσκαλός μας. Και έρχεται στη συνέχεια ο Χριστός μας, λαμβάνει τον άρτο και δίδωσε αυτής μαζί με τα ψάρια που έψησε. Και αυτή ήταν, όπως λέγει το 10ο Εθνό Ευαγγέλιο ή το 21ο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η τρίτη εμφάνιση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που εφανερώθηκε στους μαθητές του όταν αναστήθηκε εκ νεκρών. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό εωθηνό 10ο Ευαγγέλιο, το οποίο έχει σχέση, όλα τα εωθηνά, να ξέρετε, Ευαγγέλια έχουν σχέση με την Ανάσταση του Χριστού, όλα τα εωθηνά Ευαγγέλια. Και έχει το συγκεκριμένο, το κάθε εωθηνό Ευαγγέλιο από τα 11 εωθηνά Ευαγγέλια, έτσι έχει σχέση και με τα εξαποστηλάρια, τα οποία και αυτά είναι 11. Κάθε δηλαδή εωθηνό Ευαγγέλιο, η ιστορία που αναφέρει το εωθηνό Ευαγγέλιο περιγράφεται με λίγα λόγια, με λίγες λέξεις, 6-7 σειρές περίπου, στο εξαποστηλάριο. Οπότε ό,τι διαβάζει κανείς και ακούει στο εωθηνό Ευαγγέλιο κάθε Κυριακή, το ίδιο, την ίδια ιστορία, το ίδιο ιστορικό, την ίδια περιπέτεια, να το πούμε έτσι, διαβάζει κανείς και ακούει στο εξαποστηλάριο. Έχει δηλαδή άρρηκτη σχέση το εωθηνό με το εξαποστηλάριο της ίδιας ημέρας πάντοτε, έτσι, καθώς και με το εωθηνό, το δοξαστικό το εωθηνό που ψάλλουμε στο τέλος μετά τους ένους. Ψάλλουμε ένα δοξαστικό, το οποίο αυτό το δοξαστικό είναι πάντοτε το εωθηνό της ημέρας. Τι Ευαγγέλιο είχαμε σήμερα, εωθηνό 10ο, θα ψάλλουμε το 10ο εξαποστηλάριο και το 10ο δοξαστικό. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε, εάν προσέξουμε πολύ, έτσι, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι οι ορθόδοξοι και ευσεβείς χριστιανοί, να μην απλώς διαβάζουμε επιτροχάδι στα γρήγορα ή στο πόδι την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αλλά πάντοτε με ιδιαίτερη προσευχή, με ιδιαίτερη προσοχή και προσευχή, έτσι, και να ουσιαστικά όχι να διαβάζουμε, αλλά να μελετάμε, να ερευνούμε την Αγία Γραφή, ακόμα και την κάθε λέξη. Και ακόμα και αν μην σας φαίνεται περίεργο, μας φαίνεται περίεργο, ακόμα και το κάθε κόμμα, ακόμα και την κάθε τελεία. Έτσι, τα οποία και αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και λέγει κάπου ο Χριστός μας ότι ούτε ένα κόμμα, ούτε μία κεραία, ούτε μία στιγμή δεν πρόκειται να αλλάξει, να τροποποιηθεί από το Ευαγγέλιο του και τους λόγους του και να μην πραγματοποιηθεί. Ακόμα και η πιο παραμικρή λεπτομέρεια θα πραγματοποιηθεί μέχρι να έρθει το τέλος του κόσμου. Ό,τι έχει πει δηλαδή ο Κύριος μας. Γι' αυτό και μας λένε οι Άγιοι μας σε πάρα πολλά σημεία και πάρα πολλοί Άγιοι ότι πίσω από πολλές λέξεις και από πολλά νοήματα κρύβονται μεγάλα και σπουδαία πράγματα και πολλές αποκαλύψεις του Θεού. Γι' αυτό και χρειάζεται, όπως είπαμε, ιδιαίτερη προσοχή και προσευχή για να μπορέσει κανείς να τα καταλάβει και να τα κατανοήσει. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε μόνο, οι περισσότεροι άνθρωποι και οι περισσότεροι χριστιανοί, βλέπουμε μόνο το γράμμα, δηλαδή την επιφάνεια αυτού που διαβάζουμε. Δεν πάμε πίσω από αυτό που διαβάζουμε, πίσω από το γράμμα, δεν πάμε στο πνεύμα δηλαδή του συγκεκριμένου σημείου να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ η Αγία Γραφή, τι θέλει να μας πει εδώ το Πνεύμα το Άγιο, τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος μας. Έτσι, γιατί ας μην ξεχνάμε ακόμα επίσης ότι τα περισσότερα πράγματα, τα περισσότερα, κυριολεκτούμε έτσι, τα περισσότερα πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή είναι συμβολικά, είναι αλληγορικά, είναι παραβολικά,
Έτσι. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που διαβάζουμε. Γι' αυτό λέγει η γραφή, το γράμμα αποκτήνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Έτσι, η επιφάνεια και το γράμμα του νόμου σκοτώνει, ενώ το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα και αυτό που βρίσκεται πίσω από τις λέξεις που έχει γράψει το Άγιο Πνεύμα, δίνει ζωή και δίνει φως και την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό εωθηνό 10ο Ευαγγέλιο, εάν προσέξουμε όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε και είπαμε με δικά μας λόγια στη συνέχεια, θα αποκομίσουμε σπουδαία ωφέλη και πολλές θα λέγαμε έτσι ανακαλύψεις, που οι περισσότεροι δεν τις είχαν ούτε καν σκεφτεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πιο σημαντικά σημεία και στη συνέχεια, αν έχουμε χρόνο, θα πούμε και άλλα περισσότερα για το θέμα. Το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς, σε εισαγωγικά, έτσι, αυτός που θέλει να προσέξει, αυτός που δεν θέλει, το προσπερνάει και φεύγει. Είναι ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον αριθμό και τα ονόματα των μαθητών που ήταν εκεί στη Τιβεριάδα και ψαρεύανε. Ποιοι ήταν? Ήταν, πόσοι ήταν, θυμάται κανείς? 7. Πολύ ωραία. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Σπυριδούνα, μπράβο Ελένη. 7. Σκέφτηκε ποτέ κανείς γιατί να τους αναφέρει, γιατί να αναφέρει τον αριθμό και γιατί να είναι 7. Όχι κανείς από εσάς, γενικά κανείς από τους χριστιανούς, από τους ορθόδοξους. Και όλους αυτούς, συγγνώμη που θα το πω, έτσι τους μεγάλους και σε εισαγωγικά σπουδαίους γεροντάδες και σύγχρονους πνευματικούς που περί άλλων πολλών μεριγνούν και τριβάζουν εκτός από την πραγματική αλήθεια του Ευαγγελίου όπως μας την έχει παραδώσει το Πνεύμα το Άγιο και όπως μας την έχουν ερμηνεύσει στην Αγία Γραφή και όπως μας την έχουν ερμηνεύσει οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας. Γιατί τα περισσότερα από αυτά που λέμε χρόνια τώρα, αλλά και σήμερα, έτσι δεν είναι λόγια της ταπεινότητάς μου, δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά είναι λόγια των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Σκέφτηκε λοιπόν κανείς γιατί αναφέρει τον αριθμό, τα ονόματα και τον αριθμό των μαθητών του? Όχι, προφανώς. Σκέφτηκε γιατί μας λέγει πιο κάτω το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γιατί ήταν 200 πήχης μακριά το πλοίο. Σκέφτηκε ποτέ κανείς γιατί ο Πέτρος έπεσε γυμνός μέσα στη θάλασσα? Όχι. Σκέφτηκε ποτέ κανείς γιατί τα ψάρια που πιάσανε ήταν 153 και όχι άλλος αριθμός? Γιατί μας ζαλίζει, συγγνώμη, σε εισαγωγικά, το λέω χαριτολογώντας, ρητορικά. Γιατί μας ζαλίζει η Αγία Γραφή με αριθμούς, με νούμερα? Έχουν καμιά σχέση? Άμα δεν είχαν καμιά σχέση και καμιά ωφέλεια, θα τους έγραφε η Αγία Γραφή? Γιάννη, τι λες εσύ? Ραφαή? Στέφανε? Γιατί μας λέει 153 ψάρια? Δεν μπορούσε να μας πει Σοφία ότι πιάσανε πολλά ψάρια? Αυτό σημαίνει ότι κάποιο νόημα έχει. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι κάποιο νόημα έχει, γι' αυτό και μας αναφέρει τον αριθμό αυτό. Τα ψάρια μας είπαν. Έλα μπαμπά μου, τι είπες? Τα ψάρια που ήτανε? Δεν είναι στη θάλασσα. Στη θάλασσα είναι. Τα πιάσαν όμως οι ψαράδες, οι μαθητές του Χριστού και τα βγάλαν έξω με τα δίκτυα. Και τα παπάγια. Θέλεις να σου φέρει και εσένα κανένα ψαράκι να φας ο Χριστούλης? Λοιπόν, γιατί λοιπόν 153 τα ψάρια? Γιατί δεξιά, τους είπε δεξιά να ρίξουν τα δίχτυα δεξιά από το πλοίο? Γιατί υπήρχαν πιο πολλά ψάρια. Γιατί, Γιάννη μου, τι είπες? Γιατί υπήρχαν πολλά ψάρια. Γιατί υπήρχαν πολλά ψαράκια, μπράβο Γιαννάκη. Υπήρχαν πολλά παπάκια. Υπήρχαν πολλά ψαράκια εκεί πέρα, ναι.
Και άλλα πολλά λοιπόν, τα οποία εάν κανείς διαβάσει προσεκτικά το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο και ψάξει και ερευνήσει, έτσι, προσευχόμενος φυσικά στο Θεό, αλλά όχι τελείως από μόνος του, γιατί εμείς οι άνθρωποι, έτσι ειδικά στη σημερινή εποχή, με τόσα πάθη και τόσες αδυναμίες που έχουμε, τόσες αμαρτίες, πιο πολύ σκοτισμένοι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και ότι έχουμε μαύρο σκοτάδι μπροστά μας και δεν βλέπουμε, παρά ότι μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να ερευνήσουμε εις βάθος την Αγία Γραφή κλπ. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε όμως αυτό έτσι με την βοήθεια των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας. Αυτοί οι οποίοι ερεύνησαν, προσευχήθηκαν, έτσι, και φωτίστηκαν από το Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός τους έδειξε ποια είναι η ερμηνεία πολλών, όχι όλων, έτσι, αλλά πάρα πολλών από αυτά που είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραδείγματος χάρη, ερμήνευσε έτσι όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και όλο το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. Έτσι, αυτούς τους δύο Ευαγγελιστές τους ερμήνευσε όλους. Οπότε αν κανείς θέλει και έχει όρεξη, μπορεί να πιάσει να διαβάσει όχι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ούτε το κατά Ιωάννη, να πιάσει να διαβάσει τον Άγιο Χρυσόστομο. Οπότε μέσα από εκεί θα καταλάβει και θα πάρει πολλές πληροφορίες και πολλά σπουδαία νοήματα που εάν το διάβαζε μόνος του δεν θα μπορούσε να το καταλάβει. Λένε πολλοί μέχρι και σήμερα, έτσι μέχρι και πρόσφατα μου έλεγε κανείς, εγώ διαβάζω την Αγία Γραφή, διαβάζω το Ευαγγέλιο και δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο κλπ. Το έχω μαζί μου, λέω, που πάω και μου το έδειξε κιόλας. Στον δρόμο είμαι, στην δουλειά μου είμαι, στο τραμ μέσα είμαι, στο λεωφορείο είμαι, όπου και να είμαι κλπ. Λέει, κάπου κάθομαι και να περάσει η ώρα, να το ανοίγω, λέει, και διαβάζω. Καλό αυτό. Παρά να έχουμε μαζί μας έτσι τα κινητά και τα σύγχρονα τάμπλετ κλπ. Και όλη την ώρα να ασχολούμαστε περί ανέμων και υδάτων κλπ. Έτσι είναι πολύ προτιμότερο, ασυγκρίτως ανώτερο, δεν το συζητάμε, να έχει κανείς μαζί του την Αγία Γραφή. Και μακάρι, όπως έχουν τα τάμπλετ οι σημερινοί νέοι και τα κινητά τους που δεν τα απαχωρίζονται ποτέ, ποτέ, έτσι ούτε σε κάποιες ώρες και σε κάποια σημεία κλπ. Έτσι να είχαν την Αγία Γραφή και να την μελετούσαν και να την ερευνούσαν. Αλλά και περνάνε παιδί και στα τάπλετ μπορούν να κατεβάσουν και με διαθήκη και να διαβάσουν. Σωστό ακόμη και αυτό. Και... Αλλά και μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία, πολύ σωστά κατέλα. Και μέσα θα μπορούσαν όσοι θέλουν και όσοι πραγματικά αγαπάνε τον Θεό και θέλουν να τον γνωρίσουν, έτσι μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία να την εκμεταλλευτούν και από τα τάπλετ να κατεβάσουν την Αγία Γραφή και να την μελετήσουν. Αλλά όπως είπαμε, δεν πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα, για να μην πω πρώτα να μελετήσουμε τους Αγίους Πατέρες τι έγραψε για τα συγκεκριμένα Ευαγγέλια και μετά να καθίσουμε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και θα δούμε ότι θα το δούμε με άλλο μάτι, με τελείως διαφορετικό μάτι και θα καταλαβαίνουμε έτσι πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία θα διαβάζουμε. Ή αν έχουμε πρωτίστως μελετήσει και διαβάσει τους Αγίους Πατέρες. Όπως έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε γράψει σε πάρα πολλά βιβλία, έχει γράψει ταπεινώς πολλά βιβλία κλπ. Αυτό το οποίο υποτίθεται ότι είναι άγνωστο για τους πολλούς και λένε δεν γνωρίζει κανένας, ουδής γνωρίζει, έτσι και μάλιστα παίρνουν και το χωρίο του Χριστού μας, του Ματθαίου και του Μάρκου που λέει περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδής γνωρίζει, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι άγγελοι, ούτε ο Ιησούς παρά μόνο ο Θεός Πατέρας κλπ. Θα μπορούσανε, εάν είχαν λιγότερη, πώς να το πούμε έτσι, καλή προαίρεση, περισσότερη καλή προαίρεση και λιγότερη αδιαφορία, να μελετούσαν όλα αυτά τα κείμενα των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας και θα βλέπανε ότι πλήθος Αγίων
πνευματοφόρων πατέρων μας, μας λέγει όχι μόνο αιώνα, όχι μόνο χρόνο, όχι μόνο μήνα, όχι μόνο ημέρα, αλλά και ώρα. Ένα σωράκι πατέρες, οι οποίοι όλοι, όπως ξέρετε, είναι γραμμένοι οι πατέρες και οι άγιοι και τα κείμενά τους με συγκεκριμένη παραπομπή, ποιος Άγιος το λέει και σε ποιο τόμο το λέει και σε ποια σελίδα τα λέει, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Αλλά εκείνο το οποίο χοντρικά θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι οι πνευματικοί, μηδενός εξαιρουμένου, όλοι οι πνευματικοί, και δεν δικαιολογείται καμία άγνοια πάνω σε αυτό, τουλάχιστον σε αυτό που θα πούμε στη συνέχεια, το που έπρεπε να γνωρίζουν όλοι οι πνευματικοί και όλοι οι μοναχοί, είναι η μία και μοναδική και, πώς να το πούμε, επανειλημμένη αναφορά μέσα στην Αγία Γραφή, με χίλιους δυο τρόπους και μεθόδους κλπ, είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά, είτε παραβολικά, είτε αλληγορικά κλπ, ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει έτσι τον 7ο ή τον 8ο αιώνα. 7ο ή τον 8ο αιώνα δεν σημαίνει ή τον 7ο ή τον 8ο αιώνα, σημαίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είτε 7ο αιώνα το πούμε είτε 8ο αιώνα είναι το ίδιο πράγμα. Πώς είναι το ίδιο πράγμα, το έχουμε ερμηνεύσει και αυτό, αλλά να το πούμε με συντομία για να το καταλάβουμε. Να το καταλάβετε κι εσείς όσοι δεν το έχετε καταλάβει, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα ακούσουν τη συγκεκριμένη αυτή ομιλία. Είναι το πώς μετράει κανείς. Έτσι, όπως μετράμε παραδείγματος χάρη τα λεπτά της ώρας από το 0 δευτερόλεπτο μέχρι και το 51 δευτερόλεπτο, δεν είναι, διάγουμε το πρώτο λεπτό, αλλά δεν είμαστε στο πρώτο λεπτό ακόμα. Έτσι, μόλις κλείσει το πρώτο λεπτό, λέμε ένα λεπτό. Το ίδιο και στην ώρα. Όταν, από το πρώτο λεπτό της ώρας μέχρι το 51 λεπτό της ώρας δεν έχει περάσει ακόμα μία ώρα. Είμαστε διανύουμε την πρώτη ώρα, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα πρώτη ώρα. Μόλις κλείσει η πρώτη ώρα και το 60 λεπτό, λέμε πρώτη ώρα. Γιατί στα 30, στα 20 λεπτά δεν είναι πρώτη ώρα, είναι 20 λεπτά. Ούτε στα 10 λεπτά είναι πρώτη ώρα, είναι τα 10 λεπτά της ώρας. Ούτε στα 50 λεπτά είναι μία ώρα, είναι τα 50 λεπτά της ώρας. Μόλις κλείσει η πρώτη ώρα και τα 60 λεπτά, τότε έχουμε την πρώτη ώρα. Αλλά και να πει κανείς ότι από το πρώτο λεπτό μέχρι το 60 λεπτό είναι η πρώτη ώρα, δεν κάνει λάθος, γιατί διανύει την πρώτη ώρα. Είτε λοιπόν κανείς πεις διανύει την πρώτη ώρα, έχουμε αφετηρία το σημείο 0, για να το καταλάβετε. Αυτό είναι το σημείο 0. Από το 0 λοιπόν, από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 60 λεπτό είναι η πρώτη ώρα. Από εδώ μέχρι εδώ, η πρώτη ώρα. Από εδώ μέχρι εδώ είναι η δεύτερη ώρα. Από εδώ μέχρι εδώ είναι η τρίτη ώρα. Και από εδώ μέχρι εδώ είναι η τέταρτη ώρα. Αν προσέξετε όμως, έχουμε 5 σημεία. Άρα λέμε ότι είναι πρώτη ώρα αυτή, δεύτερη ώρα αυτή, τρίτη ώρα αυτή, τέταρτη ώρα αυτή, αλλά είναι 5 τα σημεία. Οπότε η τέταρτη, οι 5 ώρες πει κανείς, διανύμει δηλαδή την πέμπτη ώρα, είτε τέταρτη ώρα κυριολεκτικά κλπ, δεν είναι λάθος. Γι' αυτό και να πω κάτι το οποίο το ίδιο ισχύει και για την έκτη, έτσι πέμπτη, έκτη και έβδομη. Έτσι και όγδοη. Αν μετρήσετε τα διαστήματα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έχουμε 8 ακροσημεία και 7 διαστήματα. Οπότε ή 7η αιώνα πούμε, ή 7η ώρα, είτε 8η, έτσι λέμε 7 και 40. Γιατί είμαστε ακόμα στην 7η ώρα και πάμε προς την 8η. Λέμε όμως και 8 παρά 20. Χρησιμοποιούν και το 7 και το 8. Το ίδιο κάνουν και οι πατέρες. Άλλοτε λένε 7η χιλιετία, 7ος αιώνας, άλλοτε λένε 8ο. Γιατί άλλοι μετράνε με τον ένα τρόπο και άλλοι μετράνε με τον άλλο. Παίζει λοιπόν σημασία και ρόλο πώς μετράει κανείς. Έτσι και λέγαμε το παράδειγμα εκείνο με το ποδόσφαιρο, που μόλις κλείσει ο χρόνος παράδειγμα του 11ου λεπτού και πάει 11 και 1 δευτερόλεπτο και 2 και 5 και 10 και 15 έως 59, ό,τι συμβεί σε εκείνο το γεγονός, σε εκείνο το λεπτό το χρόνο και λοιπά, από το 11 μέχρι το 12, οι παρουσιαστές και όλοι λένε συνέβη στο 12ο λεπτό.
ενώ είναι 11 και 5 δευτερόλεπτα, 11 και 15, 11 και 18, μέχρι 11 και 59, λένε 12. Μόλις κλείσει το 12ο λεπτό και πάει 12 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο, λένε στο 13ο λεπτό συνέβη αυτό. Έγινε το τάδε ατύχημα, έγινε το τάδε πέναλτι, μπήκε το τάδε γκολ κλπ. Έτσι. Άρα λοιπόν, είναι στο 11ο και λένε 12ο. Είναι δηλαδή στο 7ο, αν το πούμε διαφορετικά, και λένε 8ο. Να πάμε και στο θέμα μας ενδιαφέρει. Ενώ λοιπόν είναι στο 7ο λεπτό και είναι 7ο λεπτό και 5 δευτερόλεπτα, αυτοί λένε 8ο λεπτό. Άρα γιατί αυτοί να μπορούν να πούν, ενώ είναι στο 7ο λεπτό και 5 δεύτερα να λένε 8ο, και να μην μπορούμε να πούμε εμείς στην Εκκλησία ή οι Άγιοι Πατέρες μας ότι είναι 8ος αιώνας. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και οι Άγιοι, άλλοι Άγιοι μιλάνε για 7ο αιώνα και άλλοι Άγιοι μιλάνε για 8ο αιώνα. Είτε όμως 7ο πούμε, είτε 8ο, τι είναι, το ίδιο, είναι και το αυτό. Έτσι. Είναι 7ος αιώνας, εάν μετρήσουμε από τα διαστήματα, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου κλπ, αλλά είναι 8ος αιώνας, αν πάρουμε από το πρώτο 0 μέχρι και το 8 κλπ. Όλα αυτά έχουν αναλυθεί εκτενώς έτσι μέσα στα βιβλία μας και δεν μπορώ να πω περισσότερα για να μην χάμε χρόνο γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό. Και πάμε τώρα στο Ευαγγέλιο και σε ένα από τους συμβολισμούς του σημερινού Ευαγγελίου, του Εωθινού, που είπαμε ότι ο Ευαγγελίστης Ιωάννης αναφέρει ότι οι μαθητές ήταν πόσοι? 7. Γιατί 7? Εύκολο να το βρείτε τώρα. 7 κυρίως. 7 αιώνες. Μπράβο Στέφανε. Οι 7 αιώνες του κόσμου. Ο Χριστός πήγε να βρει τους μαθητές του που ήτανε πόσοι? 7. Άρα λοιπόν. Τους 7 αιώνες. Πότε λοιπόν θα έρθει ο Χριστός για να ξαναβρει τους μαθητές του, δηλαδή όλους εμάς? Μόλις περάσουν οι 7 χιλιετίες αυτού του κόσμου. Και πότε έρχεται ο Χριστός, τι είναι από τους 7, μετά τους 7, είναι ο 8ος. Ο 8ος λοιπόν Ιησούς Χριστός έρχεται να συναντήσει ξανά τους μαθητές, τους 7 μαθητές του, δηλαδή όλους τους ανθρώπους, καθ' όλη τη διάρκεια των 7 χιλιετιών, όταν θα περάσουν οι 7 αιώνες του κόσμου τούτου. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Τόλος, και όχι μόνο, ένα σωρό Άγιοι Πατέρες. Θέλετε ο Μέγας Βασίλειος, θέλετε ο Άγιος Ανάσταμας Κοινός, θέλετε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, θέλετε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ένα σωρό μεγάλοι Άγιοι Πατέρες μιλάνε ότι η Δευτέρα Παρουσία, το τέλος του κόσμου θα έρθει τον 7ο ή τον 8ο αιώνα, που είπαμε, όταν λέμε 7ο ή 8ο εννοούμε το ίδιο. Πώς το ξέρουν, αφού σύμφωνα με κάποιους στενόμυαλους και ανοήτους κανείς δεν γνωρίζει. Αφού κανείς δεν γνωρίζει, πώς τολμούν οι Άγιοι μας να λένε ότι θα έρθει τον 7ο αιώνα ή τον 8ο αιώνα, που είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί το λένε? Γιατί ξέρουν όλοι οι Άγιοι μας και όλοι οι παλαιότεροι τουλάχιστον εκατονταετίες πριν, ορθόδοξοι, πνευματικοί κλπ, ότι δεν υπάρχει πέραν του 8ου αιώνα άλλος αιώνας. Σταματάνε όλα εκεί. Ή πέραν του 7ου αιώνα άλλος αιώνας. Σταματάνε όλα εκεί. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν έφτιαξε εβδομάδα από 10 μέρες, ούτε από 12, ούτε από 15, ούτε από 20. Αλλά από πόσες? Από 7. Γιατί? Γιατί τόσες θα είναι και χιλιετίες και οι ημέρες, παύλα χιλιετίες, έτσι. Όλο του κόσμου. Γι' αυτό και είναι 7 ημέρες. Δεν είναι 10, ούτε δεν είναι 5, δεν είναι 20, δεν είναι 30. Γι' αυτό και λέγεται και εβδομάς, η οποία ανακυκλώνεται. Γι' αυτό και λέγεται εβδοματικός χρόνος. Που είναι ο εβδοματικός χρόνος της εβδομάδας, αλλά και όλη η δημιουργία του κόσμου. Επειδή θα κρατήσει ακριβώς 7 χιλιετίες ή 8. Θα διανύουμε δηλαδή την 8η. Μάλλον θα διανύουμε την, θα έχει κλείσει η 7η και θα πηγαίνουμε προς την 8η, αλλά θα έχει κλείσει η 8η. Οπότε είναι 7 χιλιετίες και μισό ή 8 κλπ. Όπως να το πει κανείς, είναι ορθό, είναι σωστό, είναι κλπ.
Γι' αυτό λοιπόν λένε οι Άγιοι μας, ο Άγιος Κορνάς Παναγός Χάρη, γνωρίζω λέει, ότι θα σας κάψω την καρδιά με αυτό που θα σας πω, λέει ο Άγιος Κορνάς Θεολός. Το ξέρω εκ των προτέρων, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, γιατί αν το πω, θα με τιμωρήσει ο Χριστός, λέει. Τι, ότι το τέλος, λέει, αυτού του κόσμου θα γίνει πότε, τον 8ο αιώνα, δηλαδή την 8η χιλιετίδα. Το ίδιο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Μασκηνός, στηριζόμενος στους αριθμούς 6, 7 και 8 κλπ. Και λέει ότι η Δευτέρα Παρουσία, το τέλος του κόσμου θα γίνει την 7η χιλιετηρίδα. Θέλετε συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες αναφορές. Να πούμε έτσι στα γρήγορα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Σας λέω γρήγορα παραδείγματα, έτσι. Αναλύοντας και ερμηνεύοντας γιατί πήγαν οι Σαδουκαίοι στο Χριστό μας στο Ευαγγέλιο, δεν πήγαν οι Σαδουκαίοι και τον ρώτησαν, λέει, διδάσκαλε να σε ρωτήσουμε κάτι. Οι Σαδουκαίοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Και πήγαν να τον κορδέψουν τον Χριστό μας, να τον περιπέξουν κλπ. Και του λένε, λέει, έχουμε, λέει, για να τον πιάσουν, δείτε και καλά, να τον κορδέψουν και να τον πιάσουν στα πράσα, όπως λέμε κλπ. Κάνοντας μια δύσκολη, υποτίθεται, ερώτηση κατά αυτούς. Και του λέει, διδάσκαλε, λέει, ένας, λέει, είχε παντρευτεί μια γυναίκα, λέει, και πέθανε. Και δεν έκανε παιδί. Οπότε την πήρε ο άλλος αδερφός του, λέει, ο δεύτερος κλπ. Και πέθανε και αυτός χωρίς να κάνει παιδί. Την πήρε ο τρίτος και πέθανε και αυτός και το καθεξής. Και ήταν 7 αδέρφια, λέει, και την παντρεύτηκαν και τα 7 αδέρφια. Και πέθανε χωρίς να κάνει παιδί. Στην άλλη ζωή, λέει, σε ποιον από τους 7 θα ανήκει η γυναίκα αυτή. Λέει, τώρα τον πιάσανε, λέγανε μέσα τους κλπ. Σαδουκαίοι, γι' αυτό πήγαινε για να τον πιάσουν τον Χριστό μας. Με την υποτίθεται φοβερή ερώτησή τους. Αυτό λοιπόν ερμηνεύοντας το ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, βλέπετε, διαβάζουμε κάτι στο Ευαγγέλιο, όπως είπαμε, θυμάστε τι είπαμε στην αρχή, διαβάζουμε κάτι, μένουμε στο γράμμα, δεν πάμε Μανώλη στο βάθος να δούμε γιατί λέει 7 αδέρφια εδώ πέρα το Ευαγγέλιο, γιατί μας μιλάει για μια γενή, ποια είναι αυτή η μια γενή, ποια είναι αυτά τα 7 αδέρφια κλπ. Δεν το ψάχνει κανένας. Οι Άγιοι μας το ψάξαν όμως. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ποιος μας λέει συγκεκριμένα πράγματα, όπως θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Έτσι υπήρχε, για να μην παραξενευτεί κανείς ή απορρίσει κλπ. Για όσους δεν γνωρίζουν, υπήρχε ο Μωσαϊκός νόμος, όριζε ότι αν πεθάνει ένας άντρας και δεν κάνει παιδί από τη γυναίκα του, είναι υποχρεωμένος, αν υπάρχει αδερφός, να παντρευτεί τον αδερφό. Μέχρι να κάνει παιδί. Μόλις κάνει παιδί, σταματάει, δεν παίρνει άλλο άντρα μετά κλπ. Για να διαιωνίζεται το γένος και η φυλή συγκεκριμένη. Ήταν νόμος αυτός του Θεού στην Παλιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει τίποτα με αυτό. Δεν το κάνανε με τη σημερινή. Γιατί άλλα τα ήθη και τα έθιμα της Παλαιάς Διαθήκης και εντολές του Θεού, άλλα τα ήθη και τα έθιμα της Καινής Διαθήκης και εντολές του Θεού κλπ. Έτσι, κάτι είναι παράνομο όταν υπάρχει νόμος. Αν υπάρχει ένας νόμος για ένα πράγμα, τότε αυτός που θα παραβεί τον νόμο, αυτός γίνεται παράνομος. Στην Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε νόμος που έλεγε απαγορεύεται ο αδερφός να παντρευτεί τη γυναίκα του αδερφού του όταν πεθάνει για να κάνει παιδί. Αντιθέτως υπήρχε νόμος που έλεγε ότι πρέπει να την παντρευτεί. Έτσι. Άλλα λοιπόν τα ίδια, να μην πούμε τώρα σε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Έτσι λοιπόν, γιατί εδώ πέρα λέει ο Άγιος Μάξιμος ήταν τα 7 αδέρφια. Ποια είναι αυτά τα 7 αδέρφια, ποια είναι, εύκολο τώρα το βρείτε. Πες σου, Στέφανε. Οι 7 αιώνες. Οι 7 χιλιετίες που θα ζήσει η ανθρωπότητα. Ποια είναι η γηνή που παντρεύτηκαν τα 7 αδέρφια, δηλαδή οι 7 αιώνες. Κοντά. Διαφορετικά. Η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι μία, δεν είναι πολλές. Μία είναι η γηνή, μία είναι η ανθρωπότητα. Όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι και όλοι είμαστε, ανήκουμε στην ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα δηλαδή, παντρεύτηκε 7 άντρες, δηλαδή πόσους. 7,
αιώνες, 7 χιλιετίες. Και στην άλλη ζωή, σε ποιον θα ανήκει, λέει, ρωτάνε οι Σαδουκαίοι, θα ανήκει αυτή η γυναίκα, δηλαδή η ανθρωπότητα, σε ποιον θα ανήκει? Σε κανένα. Γιατί? Γιατί θα έχει παρέλθει η ανθρωπότητα αυτή και οι αιώνες αυτοί και ο κόσμος αυτός. Θα έρθει άλλη ζωή. Θα έρθει ο 8ος αιώνας. Θα έρθει η αιωνιότητα. Θα έρθει η Βασιλεία του Θεού. Θα έρθει το που τα πάντα και τα πάντα και εν πάση θα είναι Χριστός. Φως, ευτυχία, χαρά κλπ. Έτσι και δεν υπάρχουν και ούτε άντρες, ούτε γυναίκες, ούτε θα παντρεύονται, ούτε θα χωρίζονται κλπ. Ξεκινάει μια άλλη ζωή. Πότε, αφού τελειώσουν οι 7 χιλιετίες. Δηλαδή και πάμε στην 8η χιλιετία. Στον 8ο αιώνα. Που είναι η Κυριακή. Που είναι μία ημέρα. Γι' αυτό και η Κυριακή, αν πάμε, βλέπετε, το ένα φέρνει το άλλο. Γι' αυτό και αν πάμε στην Γένεση, που λέει, πίεσαν ο Θεός τον ουρανό και τη γη κλπ. Και την πρώτη μέρα έκανε εκείνο και έγινε το εσπέρας και έγινε το πρωί, ημέρα. Μία. Δεν λέει πρώτη. Όταν υπάρχει δεύτερος, λέμε τον πρώτο, πώς το λέμε. Πρώτο, δεν το λέμε ένα. Αφού έχουμε δεύτερο, έχουμε και τρίτο, έχουμε και τέταρτο, έχουμε και δεύτερη μέρα, έχουμε και τρίτη μέρα, έχουμε και τέταρτη. Άμα έχεις τρεις νικητές, δεν λες ο, πώς το λέμε, ας πούμε, ο ένας νικητής, δεν είναι ένας ο νικητής, είναι τρεις οι νικητές. Άρα ο ένας νικητής τι είναι, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Άρα λοιπόν γιατί είπε μία ημέρα, δεν υπήρχαν άλλες ημέρες. Μετά, πώς δεν υπήρχαν, υπήρχε η Δευτέρα, η δεύτερη ημέρα, υπήρχε η Τρίτη, η Τέταρτη, η Πέμπτη, η Έκτη και η Έβδομη. Γιατί είπε λοιπόν μία, γιατί είναι η μία που θα είναι στους αιώνας. Μία θα είναι. Κυριακή δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, 25 Μαρτίου, δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα, όλη τη γη, όλη τη δημιουργία του κλπ. Γι' αυτό και λέγεται η μέρα μία. Κυριακή αναστήθηκε 25 Μαρτίου, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, έτσι. Όταν σταυρώθηκε ο Κύριος μας ήταν 23 Μαρτίου. Και όταν αναστήθηκε, Μεγάλη Παρασκευή, ήταν 25 Μαρτίου. Και 25 Μαρτίου, αφού έγινε η Ανάσταση του Κυρίου μας 25 Μαρτίου, 25 Μαρτίου θα γίνει και η Ανάσταση δική μας. Και 25 Μαρτίου θα είναι η μία ημέρα, Κυριακή, εις τους αιώνας των αιώνων, ατελεύτητη. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αυτό που σας είπα. Λένε μερικοί ότι δεν χωρεί αλληγορία στα λόγια των αξιοκατηγόρων προσώπων της Γραφής. Δεν υπάρχει αλληγορία. Συμβολισμός, το πούμε έτσι πιο καλά, είναι το καταλάβουν περισσότεροι. Στα πρόσωπα που αναφέρει η Αγία Γραφή. Επειδή όμως είναι πολύ καλύτερο να εργάζεται κανείς και να ζητεί αδιάκοπο το Θεό να του χορηγήσει σοφία και δύναμη, συνέχεια πρέπει να ζητάμε το Θεό καθημερινά, να μας δίνει σοφία και δύναμη, για την πνευματική κατανόηση της Γραφής, για να μπορούμε να κατανοήσουμε πνευματικώς όπως πρέπει την Αγία Γραφή, παίρνοντας θάρρος από τις προσευχές σας, ο Άγιος Μάξιμος λέει, παίρνοντας χάρη από τις δικές σας προσευχές, ποιος? Ο Άγιος Μάξιμος. Είχε ο Άγιος Μάξιμος ανάγκη στις προσευχές των τότε ανθρώπων, να βλέπετε η ταπείνωση των Αγίων. Παίρνοντας λοιπόν θάρρος από τις προσευχές, έχω να σας πω τα ακόλουθα για την απορία αυτή. Ποια απορία? Τυχαία άραγε οι Σαδουκαίοι μίλησαν για τους 7 αδελφούς συζύγους της μιας γυναικός? Ή υπάρχει κάποιος βαθύτερος λόγος, ρωτάνε τον Άγιο Μάξιμο Ομολογητή? Και αν υπάρχει, ποιοι είναι 7 εκείνοι αδελφοί και ποια είναι αυτή η μία? Το είπαμε προηγουμένως. Και λέει τώρα ο Άγιος Μάξιμος αυτό που σας είπα. Σας διαβάζω αυτούς τα λόγια του Αγίου Μαξίμου. Αν προβάλλει κάποιος την άποψη ότι αυτοί οι 7 άντρες, λέει ο Άγιος Μάξιμος, αν λέει πει κάποιος την άποψη ότι αυτοί οι 7 άνδρες είναι τα 7.000 χρόνια. Ούτε. 7 άνδρες είναι τα 7.000 χρόνια, δηλαδή οι 7 αιώνες, το που είπαμε, 7 χιλιετίες, με τους οποίους συνέζησε, έζησε μαζί δηλαδή η φύση των ανθρώπων, δηλαδή η ανθρωπότητα, θα λάβει όχι χωρίς λόγο και τον τόπο της δέουσης θεωρίας. Πράγματι έτσι θα είναι. Σε κανένα δε από αυτούς τους 7 άνδρες, δηλαδή τους 7 αιώνες, δηλαδή τις 7 χιλιετίες, στη μελλοντική ζωή δεν θα είναι γυναίκα, αυτή η γυναίκα γυναίκα του. Και δεν θα ανήκει η φύση μας, η ανθρωπότητα, δηλαδή η γυναίκα, επειδή έλαβε τέλος χρονική φύση και πλέον αυτή τη φύση την έχει παραλάβει ο 8ος αιώνας. Ο 8ος άντρας, δηλαδή ο ατελεύτης αιώνας που δεν έχει τέλος.
Και αυτό το λέει έτσι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να σας πω και την παραπομπή για όσους μπορούν να αμφισβητούν και να μην πιστεύουν. Λοιπόν, το λέγει λοιπόν στη Φιλοκαλία, στη σελίδα 241 ή στον τόμο της Πατρολογίας, PG, Πατρολογία Γκρέκα δηλαδή, στον 90ο τόμο, στη σελίδα 392. Αν πάει λοιπόν στην Πατρολογία, στον 90ο τόμο του Αγίου Μαξίμου, στη σελίδα 392, θα βρει να γράφετε αυτό ακριβώς που σας διάβασα. Και μόνο ο Άγιος Μάξιμος. Ο Άγιος είναι ένας οδομας κοινός. Κατά τα άλλα, κανείς δεν γνωρίζει πότε το τέλος θα γίνει του κόσμου. Μας λέγει εδώ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι θα γίνει την 7η χιλιετία και η 8η χιλιετία θα μας βρει στην άλλη ζωή, στην αιώνια ζωή. Το λέει ή δεν το λέει, το ακούσατε ή όχι? Ναι. Ποιος το λέει, εγώ το λέω. Εγώ το λέω ο Άγιος Μάξιμος, για πείτε. Ναι. Λόγια δικά μου είναι, σας είπα και τη σελίδα και τον τόμο. Μόνο ο Άγιος Μάξιμος το λέει, φυσικά και όχι. Ένα σωρό πλήθος Αγίων. Ο Άγιος είναι ένας μας κοινός, κορυφή θεολογίας. Πόση είναι η ζωή αυτού του κόσμου, κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει δεύτερα από Ρωσία. Και λέει ο Άγιος είναι ένας μας κοινός, πόση λέει είναι η ζωή αυτού του κόσμου, λέει 7.000 χρόνια. Ακούστε το. Λέγονται λοιπόν 7 αιώνες του κόσμου τούτου. Να το πάλι, και ο Άγιος είναι ένας μας κοινός. Δηλαδή από τη χτίση του ουρανού και της γης ως την κοινή συντέλεια και ανάσταση του ανθρώπου. Τι μας λέει εδώ ο Άγιος Δημασκηνός? Ότι από τη χτίση του ανθρώπου, τη δημιουργία του ανθρώπου, μέχρι τη δεύτερη παρουσία πόσα χρόνια θα περάσουνε? 7 χιλιετίες, 7 αιώνες. Το λέει ή δεν το λέει, Σπυριδούλα? Το λέει. Εγώ το λέω. Όχι. Γιατί υπάρχει συντέλεια μερική που είναι ο θάνατος του καθενός, όταν πεθαίνει ο κάθε άνθρωπος, είναι μερική συντέλεια για αυτόν, αλλά όχι για την ανθρωπότητα. Υπάρχει όμως και η κοινή και η κοινή και η οριστική συντέλεια όταν θα γίνει η κοινή ανάσταση των ανθρώπων. Πότε θα γίνει η κοινή ανάσταση των ανθρώπων? Στη δεύτερη παρουσία. Εξάλλου, ο 8ος αιώνας είναι ποιος? Ο μελλοντικός. Και αλλού πάλι ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, σε άλλο σημείο. Ο αριθμός 8, κατά τα άλλα, να μην ασχολούμαστε με τους αριθμούς, ούτε ξέρουμε πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία, αλλά οι αριθμοί, όποιος ασχολείται με αριθμούς, κάνει αριθμοσοφίες. Τότε οι Άγιοι γιατί ασχολούνται? Ακούσατε εδώ τον Άγιο Δαμασκηνό να λέει για τον 7 αριθμό και τις 7 αιώνες κλπ. Και για τον 8. Ο αριθμός 8 λέει, ο Άγιος Δαμασκηνός, είναι τύπος του μέλλοντος αιώνας. Γι' αυτό και ο Χριστός μας έχει τον αριθμό 888, το όνομά του Ιησούς βγάζει 888, όπως έχουμε πει κλπ. Που είναι τα τρία οχτάρια, 8 σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Ο Ιησούς Χριστός κατάφερε δηλαδή και έφτασε, ενώ ζούσε στην 6η ημέρα της δημιουργίας, κατάφερε και έφτασε στην 8η, στη θέωση δηλαδή, σαν άνθρωπος. Όταν έφυγε από την 6η και πήγε στην 7η, δηλαδή στο θάνατο, ήτανε στην 8η, δηλαδή στην θέωση, στην Ανάσταση. Και όταν ήρθε η 8η με την Ανάσταση των νεκρών κλπ, ήτανε πάλι στην 8η. Άρα είχε 8 στην 6η ημέρα, όσο ζούσε η ανθρωπότητα και ο άνθρωπος, 8 στην 7η δηλαδή στον θάνατο και 8 στην άλλη ζωή, 8, 8, 8, γι' αυτό το όνομά του βγάζει το 888. Ο αριθμός 8 λοιπόν είναι τύπος του μέλλοντος αιώνας, λέει ο Άγιος Δαμασκηνός. Διότι όλη η παρούσα ζωή και ο κόσμος, όλη η παρούσα ζωή και ο κόσμος θα υπάρχει για 7 αιώνες. Και έπειτα θα λάβει τέλος. 8η ιδέα αποκαλείται η μέλλοντος ζωή, όπως λέγει και ο Μέγας εν θεολογία Γρηγόριος. Βλέπετε, ο ένας Άγιος επικαλείται τον άλλο. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, ο 8ος αιώνας είναι η μέλλοντος ζωή. Και ο κόσμος αυτός θα ζήσει για 7 χιλιετίες. Και πού το λέει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Πάμε να το δούμε και αυτό. Και μόνο αυτή την παραπομπή, δεν ξανακάνω άλλη για να μην καθυστερώ. Έτσι, όποιος αμφισβητεί, δικαίωμά του, εδώ είναι όλα. Λοιπόν, στην Πατρολογία, 94 τόμο, 94 τόμο, σελίδα 861. Και η άλλη παραπομπή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, σε άλλο τόμο, στον 96 τόμο, σελίδα 560. 96-560 και 94-861. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι Άγιοι, και Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, και Άγιος Κοσμάς ο Τολός, και Άγιος Νίλος ο Αγιορείτης, το ίδιο μας λένε για τον 7ο και 8ο αιώνα, θα γίνει το τέλος του κόσμου.
Και ο Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, θυμάστε το όραμα που είχε δει που θα κοπεί στη μέση του 7ου με 8ου Ιωάννα κλπ. Έτσι. Που είπε ο Θεός να κοπεί ο Ιωάννης γιατί δεν μπορεί να τραβήξει άλλο αυτή η αμαρτία κλπ. Και ο Ιωσήφ Βριένος, ο διδάσκαλος, ο μέρης δάσκαλος και πατέρας εκκλησίας μας, που ήταν δάσκαλος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Έτσι και αυτό τα είδε. Μάλιστα ο Άγιος, ο, δεν είναι Άγιος, πατέρας και διδάσκαλος είναι, ο Ιωσήφ Βριένος, δεν έχει αναγνωριστεί Άγιος, αλλά να φανταστείτε, όταν δίδασκε και έβαζε λόγους, ήταν όλοι οι δεσποτάδες από κάτω την εποχή εκείνη και όλοι και οι αυτοκράτορες και τον άκουγαν με ανοιχτό το στόμα. Και έβγαλε και τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, σαν Άγιο κλπ. Παιδί του, πνευματικό παιδί του είναι κλπ. Λοιπόν, έχει γράψει ολόκληρη ομιλία για τον αριθμό 7, γιατί, υπάρχει, γιατί είναι ιερός ο αριθμός 7 και λέει, καταλήγει, ότι τα πάντα στη ζωή, τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει 7, τα πάντα. Τα πάντα είναι ένα 7, τα πάντα. Και αναφέρει τουλάχιστον 100 περιπτώσεις. 100 περιπτώσεις με τον αριθμό 7 που υπάρχουν στη φύση και στον άνθρωπο που είναι όλα 7. Έτσι. Και καταλήγει ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος γιατί θα γίνει το τέλος του κόσμου, αυτή η παρούσα ζωή θα είναι για 7 μόνο χιλιετίες. Καταλήγει και αυτός εκεί. Στα γρήγορα, για τον Άγιο... 7 θαύματα της Οικουμένης. 7 φωνήεντα. Τα μέρη του κόσμου είναι 7. Η σελήνη σε 7 ημέρες αποπεραίνει τους σχηματισμούς σε 7 περιόδους. Οι 7 πλανήτες, τα 7 θαύματα του κόσμου, τα 7 έτη που κράτησε ο λοιμός στην Αίγυπτο με τον Φαραώ. Ο Νόε έβαλε μέσα στην Κιβωτό 7 ζώα από κάθε ζώο, από κάθε είδος. Η κάμινο στη Βαβυλώνα που μπήκαν μέσα 3 κάμινες, πόσο ήταν και 7 πλασίως, πάλι 7. Ο ναός του Σολομώντος έγινε σε 7 χρόνια. Ο προφήτης Ηλίας έκανε 7 εξαίσια έργα. Ο Νεεμάν που έκανε καλά ο Ελισαίος, πόσες φορές βούτυξε μες στον Ιορδάνη για να του φύγει η λέπρα. 7 φορές. Ποιος είναι ο Νεεμάν? Η ανθρωπότητα. Ποιος είναι ο Ιορδάνης? Το Άγιο Πνεύμα. Το νερό. Ποια είναι η λέπρα? Η αμαρτία. Πότε θα καθαρίσει η αμαρτία λοιπόν του ανθρώπου, της ανθρωπότητας? Μετά από 7 φορές, δηλαδή 7 αιώνες, δηλαδή 7 χιλιετίες. Ναι. Τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. 7. Οι 7 βαθμοί της Ιεροσύνης. Οι 7 διάκονοι. Οι 7 Μακαβαίοι, 7 παιδες σε Μακαβαίοι, οι 7 παιδες σε Νεφέσο, 7 ιερείς για να κάνουν το ευχέλαιο, οι ετήσιες μνήμες Παναγίας μας μετρήστε είναι 7. Επίσης του προδρόμου οι μνήμες όλο τον χρόνο πάλι 7. 7 μνήμες του προδρόμου, 7 μνήμες της Παναγίας. 7 Αναστάσεις, πολύ σημαντικό αυτό, προηγήθησαν πριν γίνει η Ανάσταση του Χριστού μας. Δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού μας ήταν η 8η Ανάσταση. Και αυτό, όχι τυχαίο, συμβολικό ακριβώς επειδή τον 8ο αιώνα, την 8η χιλιετία. Πριν το Χριστό μας είχαμε 7 Αναστάσεις. Έτσι, από την αρχή δηλαδή του κόσμου μέχρι και τον Χριστό μας είχαμε 7 Αναστάσεις. Δεν τις αναφέρω ποιες, έτσι είναι γραμμένα μες στα βιβλία μας, για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η νηστεία που κάνουμε εμείς είναι 7 επί 7. Έτσι, 7 εβδομάδες. Ο αμαρτωλός δεν συγχωρείται 7κης, αλλά 70κης 7. Πάλι το 7. Οι ιερείς της Ιεριχού, πόσες φορές 7 ιερείς, 7 περιοδίες γύρω-γύρω και έπεσαν τα τείχη της Ιεριχού. Τι συμβόλησε τα τείχη της Ιεριχού, η Ιεριχός ποια είναι? Κόλαση. Τα τείχη, αυτά που προστατεύουν την κόλαση. Ο χρόνος, τα πάθη, οι αμαρτίες κλπ. Πότε θα πέσουν 7, μόλις περάσουν 7 χιλιετίες. Έτσι. Όλα αυτά τα ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες.
7 άρτους έθρεψε, με 7 άρτους έθρεψε ο Κύριός μας τετράκι χιλίους άντρας. Και καταλέγει όλα αυτά, τα λέγει ο Ιωσήφ Βριένιος, και καταλήγει και να μην μακρηγορώμε, λέει, μετά από όλα αυτά και άλλα που δεν σας διάβασα πολλά, και για να μην μακρηγορώμε, λέει, απέραντα, χωρίς να έχει τέλος, επειδή πάντα που είναι στον κόσμο, πάντα ήταν το κόσμο, και ο χρόνος αυτός, ήδη 7 την ώρα συνίσταται, ή σε 7 μερίζεται, ή σε 7 ή εις 7 τελευτά, ως έδειξαν από μέρους τα ερημένα, και το συμπαρακτηνόμενο αεροχρονικό της στάσης προμηνίας, την υπανιστώ του δόμου, η όνες καταλήξω εδώ εκεί. Έτσι, για να μην μακρηγορώμε λοιπόν, όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, όλα, είτε αποτελούνται από 7, είτε είναι μέρη 7, είτε τελειώνουν σε 7, είτε συνίστανται από 7 μέρη κλπ. Τα πάντα λέει, τα πάντα. Και είπαμε ορισμένα από αυτά. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομό, έτσι ο Σολομός, ο προφήτης Σολομός, λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, δώσ' μερίδα τις 7 και έγινε τις 8. Δώσ' μερίδα στην 7η και βεβαίως και στην 8η. Δηλαδή 7η στην παρούσα ζωή, σε 7.000 χρόνια, να υπάρχει χάρη στο Θεό κλπ. Και βεβαίως, πόσο μάλλον, στην 8η χιλιετίδα κλπ. Λοιπόν, να λοιπόν, γιατί ήτανε 7 οι μαθητές του Χριστού που ήρθε να τους συναντήσει μετά την Ανάστασή του, που ήταν η τρίτη εμφάνιση όπως διαβάσαμε. Και ο Χριστός μας 8ος, μαζί με τους 7 γίνεται 8ος ο Χριστός μας. Και γι' αυτό, έτσι πούμε και να καταλήξουμε να πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί έχει περάσει η ώρα, και γι' αυτό και ο Θωμάς είδε τον Κύριό μας μετά από 7 ημέρες πάλι. Πάλι Κυριακή, δηλαδή πήγε, είδε τους μαθητές του, έλειπε ο Θωμάς, είπε εγώ δεν πιστεύω δεν μου το δω, να βάλω το χέρι μου πάνω στον τύπο τον είδω, έτσι. Και μετά από 8 ημέρες ήρθε ο Χριστός, Κυριακή με Κυριακή, 8 ή 7, έτσι ανάλογα όπως μετρήσει κανείς, αν αφήσει την Κυριακή απ' έξω, είναι 7 ημέρες. Αν βάλει και την Κυριακή μέσα γίνονται 8 μέρες, έτσι. Κυριακή με Κυριακή 8 ή Δευτέρα, αν βγάλουμε αφήσουμε έξω την Κυριακή, ξεκινήσουμε από Δευτέρα, πάμε πάλι Κυριακή, είναι 7 ημέρες. Ή 7 ή 8, το ίδιο πράγμα είναι. Ήρθε ο Κύριός μας και τον είδε ο Θωμάς, τον άγγιξε και είπε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέτε, νομίζετε ότι τυχαία ο Θωμάς έλειπε? Τι λέτε? Γιατί έλειπε ο Θωμάς? Γιατί έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού. Ποιον συμβολίζει ο Θωμάς? Ποιον συμβολίζει? Πού πάει το μυαλό σας? Εύκολο είναι το τον λέτε. Άπιστο Θωμά. Ποιον συμβολίζει ο άπιστος Θωμάς? Ο Θωμάς που λέμε ότι είναι άπιστος. Πες το δυνατά. Απανιέται την ύπαρξη του Χριστού. Την ανθρωπότητα. Την άπιστη ανθρωπότητα. Η οποία τι λέει, είδατε σε μια εκπομπή τελευταία πούμενα που έλεγε παρουσιάστρια, λέει, εμείς δεν τον είδαμε, λέει, ανεστημένο τον Χριστό. Ποια το έλεγε? Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εμείς δεν τον είδαμε κλπ. Τον Χριστό ανεστημένο κλπ. Ναι, τον είδαν όμως όλοι εκείνοι που τον είδαν τότε. Και εσύ να τον έβλεπες, και εσύ να ζούσες τότε, και να τον έβλεπες και το έλεγες, μετά από 50, 100, 500, 1000, 2000 χρόνια, αυτοί θα λέγανε και που ξέρω εγώ ότι η τάδε που τον είδε μου λέει αλήθεια. Άρα η ανθρωπότητα λοιπόν είναι ένα αντίτυπο, αντίγραφο, μικρογραφία. Μια μικρογραφία καλύτερα, ναι, είναι μια μικρογραφία πιανού. Το πιστεύω ο Θωμά. Επίτηδες δεν ήταν ο Θωμάς. Και επίτηδες το Πνεύμα το Άγιο φώτισε το Θωμά να κλωτσίσει και να μην πιστέψει. Γιατί συμβόλησε την ανθρωπότητα. Γιατί έπρεπε να υπάρχει και ένας άπιστος εισαγωγικά που να λέει όχι, εγώ δεν πίστηκα επειδή μου το είπανε ο τάδε και η τάδε κλπ. Το πίστεψα γιατί τον είδα. Άλλο το άκουσα και άλλο τον είδα και τον έπιασα. Έτσι είναι χειροπιαστό πλέον. Να λοιπόν, ο Θωμάς λοιπόν είδε τον Θεό πότε, μετά από πόσες μέρες? Τα 7 ή 8 δηλαδή. Μετά από 7-8 χιλιετίες. Ποιον συμβολίζει ο Θωμάς? Την ανθρωπότητα. Πότε θα ξαναδεί η μη πιστεύσας ανθρωπότητα ή απιστούς ανθρωπότητα, πότε θα ξαναδεί τον Θεό? Στη δεύτερη παρουσία, δηλαδή
Μετά από 7.000 χρόνια, τον 8ο αιώνα, την 7η χιλιετία, περάσουν κλπ. Α, λοιπόν, γιατί ο Θωμάς δεν τον είδε τον Θεό όταν πήγαν και ήταν οι άλλοι μαθητές εκεί και αυτός έλειπε και πέρασαν 7 ή 8 μέρες, ανάλογα πως μετράμε, και τον είδε ο Θεός κλπ. Γιατί συμβολίζει την ανθρωπότητα που τότε πλέον, όταν θα γίνει ανάσταση, τι θα γίνει, όπως ο Θωμάς, η ανθρωπότητα θα τον πιάσει και θα τον άγγιξε. Θα πει, α, βλέπετε τώρα, δείτε με τώρα. Πιάστε με και δείτε με. Αλλά τώρα είναι αργά. Γι' αυτό και είπε στο Θωμά, που εννοούσε, θα απευθύνουν τα λόγια αυτά στους τότε και λοιπά. Μακάρι οι ειδώτες, οι μη ειδώτες, συγγνώμη, και πιστέψαντες. Έτσι. Ευτυχισμένοι, μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι δεν είδαν και πίστεψαν. Γιατί άμα δεις, δεν χρειάζεται πίστη. Άμα με βλέπετε εμένα, χρειάζεται πίστη για να πιστέψω ότι είμαι εδώ παρόν. Με βλέπετε. Άμα δεν με βλέπατε όμως και ήμουν κάπου κρυμμένος, θα πρέπει να έχετε πίστη για να πιστέψετε κάτι που θα σας έλεγε ένας από εσάς ότι ο Πάτερ Μάξιμος είναι εδώ και λοιπά. Ένα απλό παράδειγμα είπα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα σημεία του Ευαγγελίου. Γιατί έλεγε ο Χριστός να ρίξουν τα δίχτυα από τα δεξιά. Γιατί τα δεξιά συμβολίζουν τι? Τις καλές πράξεις, τα καλά έργα. Όπως και στην αιώνια ζωή, στην Δευτέρα Παρουσία, οι δίκαιοι και οι καλοί θα πάνε εκ δεξιών του Χριστού. Έτσι, συμβολικά όλα αυτά πάντοτε. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν και δεν υπάρχει ούτε τόπος, ούτε όλοι. Θα είμαστε παντού. Δεν θα είναι άλλη δεξιά και άλλη αριστερά. Είναι συμβολικά αυτά κλπ. Έτσι, το δεξιά λοιπόν συμβολίζει τα καλά έργα, συμβολίζει τις καλές πράξεις, συμβολίζει το καλό, το αγαθό. Γι' αυτό και είπε να ρίξουν τα δίχτυα από τα δεξιά. Γιατί πάντοτε τα καλά έργα συμβολίζουν τα δεξιά και αυτός που ακολουθεί τον σωστό και τον ορθό δρόμο και τον Θεό κλπ. Και υπακούει στο κέλευμα στις εντολές του Θεού, ρίξατε τα δίχτυα από τα δεξιά, κάντε δηλαδή κλπ. Αυτός θα πιάσει τι? Πολλά ψάρια, δηλαδή πολλά ψάρια, δηλαδή πλούσια αγαθά, πολλούς καρπούς. Τόσα που δεν θα χωράει στα δίχτυα που έχει, δηλαδή στα αντικείμενα που θα έχει, στα πράγματα που θα έχει. Έτσι. Αυτός ποιος που θα κάνει πράξη την εντολή του Θεού, το θέλημα του Θεού, τις οδηγίες του Θεού. Και πόσα θα πιάσει, όχι μόνο πολλά αόριστα, αλλά συγκεκριμένα, πόσα? 153. Γιατί λοιπόν 153? Να λοιπόν και άλλος αριθμός. Γιατί μας το λέει η Γραφή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Γιατί δεν αρκείται στο να μας πει απλώς πολλά ψάρια ή πάρα πολλά ψάρια που σκίσει κατά κι άλλα, μας λέει και το 153. Βλέπετε, να και άλλος αριθμός. Γιατί μας τον αναφέρει? Όχι πάλι λόγια δικά μου, αλλά λόγια των Αγίων Πατέρων. Έτσι, οι οποίοι ερμήνευσαν το συγκεκριμένο αυτό σημείο και μας λένε ότι το 153 αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, μα καθόλου τυχαίο, αλλά έχει πλούσιο νόημα και βάθος πίσω από αυτό. Και όλοι οι αριθμοί, λένε οι Άγιοι Πατέρες, και ο Άγιος Μάξιμος, και ο Άγιος Δαμασκηνός, και άλλοι πολλοί έχουν σημασία. Οι αριθμοί που αναφέρει η Αγία Γραφή δεν τους αναφέρει ποτέ τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στη Γραφή. Ο κάθε ένας αριθμός έχει και ένα συμβολισμό, έχει και ένα... και μια προτύπωση και ένα συμβολισμό. Λοιπόν, γιατί λοιπόν 153? Γιατί, προσέξτε τώρα, δεν μένουν οι Άγιοι στο 153, αλλά τι κάνουνε? Έτσι, αν το έλεγες αυτό κάπου αλλού, θα σε βγάζανε τρελό, θα σε βγάζανε ανώτερο, θα σε βγάζανε φαντασιόπλου, θα σε βγάζανε πλανεμένο, θα λέγανε χίλια δύο πράγματα λέγανε. Αν έπαιρνες δηλαδή ένα αριθμό 153 και έλεγες αυτό τον χωρίζω στο 100, στο 50 και στο 3. Σου λέει, είμαστε λάθηκες, θα σου λέγανε. 153 σου λέει η Γραφή, όχι 150 και 3. Εσύ γιατί το χωρίζεις, για να το βγάλεις εκεί που θέλεις εσύ? Θα το λέγανε, θα το λέγανε. Θα το λέγανε. Για να το κάνεις έτσι, το σπάς σε τρία μέρη, σε 100, ένας αριθμός στο 100. Δεύτερος αριθμός στο 50 και ένας τρίτος αριθμός στο 3. Καλός είσαι εσύ. Και έβγαλες αυτό που ήθελες, μπράβο. Αλλά δεν το κάνουν όμως, το κάνανε οι Άγιοι. Ο Άγιος Νίλος, ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι Άγιοι που το ερμήνευσαν αυτό κλπ.
Έτσι. Αν θυμάμαι καλά τα ονόματα όλων των Αγίων που ερμήνευσαν το συγκεκριμένο. Πάντως είναι 3-4 Άγιοι που ερμήνευσαν το συγκεκριμένο αυτό το σημείο. Και τι λένε λοιπόν, λένε ότι χωρίζουμε, λέει, τους αριθμούς σε τρία μέρη. Το 153 το χωρίζουμε στο 100, που συμβολίζει, λέει, τι, και ξαναχωρίζουν πάλι το 100 σε άλλα δύο μέρη, στο 10x10. Εκεί ήταν, αν το έλεγες, αν το έλεγα, έλεγα εγώ, έβγαινα σαν πατήρ Μάξιμους και έλεγα αυτό το πράγμα χωρίς να πω ότι το λένε οι Άγιοι, θα λέγανε τα μύρια όσα. Αλλά αυτό που σας λέω τα λένε οι Άγιοι όμως. Το 100 πάλι το χωρίζουν στο 10x10. Γιατί λέει, γιατί 10 είναι εντολές. Επί 10 πάμε στο 100 που είναι τελειότητα. 10 τέλεια, 10 επί 10, 100 ακόμη πιο τέλειο, το παντέλειο. Άρα λέει, το 100 συμβολίζει τι. Τις 10 εντολές που τηρούνται σε αυτή τη ζωή από τους ανθρώπους, από κάποιους ανθρώπους, στην τελειότητα. 10 επί 10 και φτάνουν στο 100. Το 50 τι είναι. Είναι πάλι το χωρίζουνε σε τρία μέρη, σε δύο μέρη πάλι. Και λέει το 7 επί 7, λέει, πόσο μας κάνουν, λένε οι Άγιοι, 49. Και προσθέτουμε και ένα, λέει, 50. Θα έλεγα όλα αυτά εγώ μόνος μου. Και τι δεν θα έρθουμε, επαναλαμβάνω. Και τι δεν θα λέγανε. Τι αλχημίες κάνει, τι αλγόριθμους, τι το ένα και το άλλο, για να βγάλει αυτά που θέλει ο Πατέρ Μάξιμος. Αυτά τα λένε οι Άγιοι όμως. Γιατί λέει το 7, που είναι ο ιερός αριθμός που λέγαμε προηγουμένως, επί τον εαυτό του, δηλαδή πάλι το 7, φτάνουμε στο 49, που είναι το 7, τι είπαμε ότι είναι, ο εβδομαδιαίος χρόνος, δηλαδή ο χρόνος αυτής της ζωής, που είναι 7 επί 7, πάμε στο 49. Και μετά τι θέλει για να γίνει το 50, το 49-50, τι θέλει. Ένα. Τι είναι αυτό το ένα. Το 7 προς 8. Όχι, ναι, το 7 προς 8. Η 8η ζωή, η 8η χιλιετία, η 8η ημέρα, το Πνεύμα του Άγιου. Πότε ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και φώτισε την ανθρωπότητα? Πεντηκοστή. Πεντηκοστή. Όχι 49, ούτε 45, ούτε 55. Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή πώς δημιουργείται? Από 7 ημέρες επί 7 ημέρες, 49, και έρχεται η Πεντηκοστή ημέρα που είναι εκτός χρόνου. Γιατί δεν είναι μέσα στον εβδομαδιαίο χρόνο 7. Είναι 7 επί 7, 49, και έρχεται εκτός χρόνου η 50η ημέρα που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός λοιπόν, πάμε ξανά πίσω, αυτός λοιπόν που θα προσπαθήσει στη ζωή του αυτή και τηρήσει τις εντολές του Θεού, θα πιάσει με τα δίκαια του, με τα μέσα που του δίνει ο Θεός, με την προσπάθειά του και με τα τάλαντα που του δίνει ο Θεός, θα πιάσει 153 ψάρια. Το οποίο 153 ψάρια είναι 100, επειδή είναι οι 10 εντολές που τηρούνται επί 10 τον εαυτό της και φτάνει στην τελειότητα στο 100. Αυτός μετά φτάνει στην 50η, δηλαδή στο Πνεύμα το Άγιο, παίρνει το Πνεύμα το Άγιο αφού τηρεί τις εντολές, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και τον χαριτώνει, και αφού τον χαριτώσει το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει μετά? Φτάνει και βλέπει την Αγία Τριάδα, τον αριθμό 3, που συμβολίζει την Αγία Τριάδα. Έτσι λοιπόν, αυτό λοιπόν συμβολίζει το 153, ο αριθμός που ακούσαμε στο σημερινό Εωθηνό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και οι μαθητές έπιασαν 153 ψάρια. Δηλαδή κατάφεραν και έφτασαν και είδαν την Αγία Τριάδα, δίπλα στην Αγία Τριάδα. Τήρησαν τις εντολές του Θεού, τις 10 εντολές, επί 10 στο 100, πέρασαν όλη αυτή τον εβδοματικό χρόνο, αυτή την παρούσα ζωή που είναι ο 7, αριθμός 7, 7 ημέρες, 7 χιλιετίες κλπ. 7 επί 7, 49. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο την 50η ημέρα, τους χαρίτωσε κλπ. Και είδαν και έφτασαν στο θρόνο του Θεού που είναι η Αγία Τριάδα. 153. Α, λοιπόν, τι συμβολίζει το 153 και γιατί έπιασαν τα 153 ψάρια οι 7 μαθητές του Χριστού. Και φυσικά αυτό είναι πάλι συμβολικό, έτσι που συμβολίζει την ανθρωπότητα, αυτούς που θα τηρήσουν τις εντολές του Θεού, οι 7 μαθητές στις 7 χιλιετίες, η ανθρωπότητα που μέσα στην διάρκεια διαχρονικά των 7 χιλιετιών θα μπορέσουν αυτοί που θα καταγωνιστούν να φτάσουν, να τηρήσουν τις εντολές του Θεού, να φτάσουν στο 100, 10 επί 10,
να περάσουν όλο τον χρόνο αυτό το 7x7 και να φτάσουν στην 50η ημέρα. Γι' αυτό και η νηστεία μας είναι 50 ημέρες πάντα, λέμε 40, έτσι, οι οποίες είναι 40 ημέρες, συν μαζί με τις Κυριακές, συν μαζί με την Μεγάλη Εβδομάδα, πάμε 49 ημέρες και έρχεται η Κυριακή του Πάσχα που είναι 50η ημέρα. Αν μετρήσετε τις ημέρες από την πρώτη ημέρα που είναι καθαρά Δευτέρα, που ξεκινάει η 40η, η Μεγάλη της 40η, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο είναι ακριβώς 49 ημέρες. Μετρήστε το όσο θέλετε και όσες φορές θέλετε. Και το Πάσχα είναι 50η ημέρα. Και μετά πάλι το Πάσχα που ξεκινάει η περίοδος της 50ης, πόσες μέρες είναι μέχρι την 50η, πάλι 50. Και πάλι έχουμε 49 μέρες πριν την 50η, 7x7 δηλαδή, 7 εβδομάδες επί 7 ημέρες κλπ. Και 50η είναι η 50η ημέρα. Και τι άλλο έμενε να ερμηνεύσουμε. Γιατί ο Πέτρος έβαλε το ημάθιο και πήγε στο Χριστό. Ναι, να πούμε κάτι σημαντικό, έτσι να μην το αφήσω με αυτό. Το πλοίο μας λέγει, η βαρκούλα, μια μικρή βαρκούλα ήταν, είχαν οι μαθητές, ο Χριστού ήταν λέει 200 πύχες. 200 πύχες, το ίδιο, είτε μέτρα ήταν είτε πύχες, το ίδιο πράγμα. Μας ενδιαφέρει όχι το μέτρο μέτρησης, αλλά ο αριθμός που μας λέει, έτσι. Άσχετα αν είναι πύχης, αν είναι μέτρα, αν είναι ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο μονάδα μέτρησης εποχής εκείνης. Μας ενδιαφέρει ο αριθμός, έτσι. Γιατί λοιπόν 200 επανερχόμαστε στο συγκεκριμένο Ευαγγέλιο, γιατί 200 λοιπόν, το 200 τι άλλο μπορεί να είναι, έτσι είδαμε ότι οι Άγιοι χωρίζανε 7, το 100, 10 επί 10, το 50, 7 επί 7 κλπ. Και προσέτανε και μία μέρα κλπ. Το 200 τι μπορεί να είναι. 2, τι 2, 2 χιλιετής. Άρα, οι μαθητές, η ανθρωπότητα από τότε που ζούσε ο Χριστός μέχρι τότε που θα τον ξαναδεί μετά την Ανάσταση και λοιπά τη δική μας, πόσο χρόνος θα περάσει? 2 χιλιετίες. 2 επί 100, επί 1000 κλπ. Τα μηδενικά δεν έχουν και τόσο, δηλαδή και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι που λέγει αριθμούς η Αγία Γραφή κλπ. Και συμβολίζεται κάτι, τα μηδενικά δεν έχουν και τόσο σημασία. Σημασία έχει ο ακέραιος αριθμός μπροστά κυρίως, όχι πάντα, αλλά αρκετές φορές κλπ. Και ανάλογα με το τι λένε οι Άγιοι, έτσι, το τι ευσεβές μήνυμα και συμπέρασμα πρέπει να βγει από εδώ και το οποίο το έχει πει ο Θεός και το οποίο πρέπει εμείς να το ψάξουμε, να προσευχηθούμε και με τη βοήθειά Του να το βγάλουμε. Και γυμνός ήταν ο Πέτρος, έτσι, γιατί γυμνή θα είναι και η ανθρωπότητα όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή και θα πάει να συναντήσει τον Κύριο. Και άλλα πολλά, έτσι, επειδή έχει περάσει η ώρα και ο χρόνος, να μην σας κουράζω άλλο, τα οποία μπορεί κανείς να αποκομίσει μελετώντας με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μελέτη και με προσοχή έτσι ιδιαίτερη, στηριζόμενοι πάντα στους Αγίους Πατέρες μας, οι οποίοι τα έχουν πει και τα έχουν γράψει, απλώς εμείς πρέπει να κάνουμε τον κόπο, να ψάξουμε, να τα δούμε, να τα διαβάσουμε και στη συνέχεια, παίρνοντας στηριζόμενοι σε αυτά που έχουν πει οι Άγιοι μας, να μπορέσουμε και εμείς έτσι να ερμηνεύσουμε και κάτι άλλο σχετικό ή παρόμοιο. Γιατί η αλήθεια είναι έτσι, ότι δεν τα έχουν πει όλα οι Άγιοι μας. Ο Θεός επέτρεψε κάθε Άγιος να λέει κάτι διαφορετικό από τον άλλο. Ο ένας να πει 3, μετά ο άλλος να προσθέσει 1/4, μετά ο άλλος να προσθέσει 1/5 και 1/6, ο άλλος μετά από 100 χρόνια 1/8, ο άλλος ξέρω εγώ άλλα 5, για να φαίνεται έτσι ξεκάθαρα πια η χάρη του Θεού και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν είναι στάσιμη, δεν ήταν το καιρό εκείνο ο Θεός μόνος, γι' αυτό και λέμε ο Ιησούς Χριστός, χθες, σήμερα, ο Αυτός εις τους αιώνας. Είναι διαχρονικά. Ο Πνεύμα το Άγιο είναι πάντοτε παρόν. Έτσι, ιδού εγώ ημίν με έως την τελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας μέχρι την τέλεια του αιώνος. Γι' αυτό λοιπόν και επιτρέπει ο Θεός οι Άγιοι να μην τα βρίσκουν όλα οι Άγιοι κλπ. Άλλα να βρίσκει ο ένας, άλλα να βρίσκει ο άλλος, ή ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο, ή κάποια να βρίσκουν παρόμοια κλπ. Με διαφορετικό λόγο να τα ερμηνεύει κανείς για να φαίνεται και η διαφορετικότητα του κάθε προσώπου και του κάθε Αγίου κλπ. Αλλά μέχρι στην τελεία των αιώνων θα υπάρχουν άνθρωποι και Άγιοι οι οποίοι θα φωτίζονται από το Πνεύμα του Θεού και το Θεό να αποκαλύπτουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό έτσι λέγει και
ο προφήτης Δανίλ, στο 12ο κεφάλαιο, στο τελευταίο του κεφάλαιο του προφήτη Δανίλ, στο τέλος δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπάρχει άλλο κεφάλαιο και άλλος προφήτης μετά τον Δανίλ, που λέει ότι πολλές αποκαλύψεις και πολλά μυστήρια τα οποία είναι σφραγισμένα και δεν έχουν αποκαλυφθεί ανά τους αιώνες, θα αποκαλυφθούν πότε? Στα έσχατα χρόνια, στους έσχατους καιρούς. Ο Θεός λέει, πηγαίνετε στο 10ο κεφάλαιο, έτσι, άμα θέλετε μπορούμε να το διαβάσουμε κιόλας, να το δει πώς το λέει ακριβώς, που λέει ότι στα τέλη λοιπόν των αιώνων, στα έσχατα χρόνια, ο Θεός θα φωτίσει ανθρώπους συνετούς δικούς του να εξηγήσουν και να αποκωδικοποιήσουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν βρει οι Άγιοι και δεν είχαν αποκωδικοποιήσει οι Άγιοι, όχι γιατί δεν μπορούσαν, αλλά γιατί δεν ήθελε ο Θεός, δεν επέτρεψε ο Θεός. Γιατί δεν έπρεπε πριν την ώρα τους. Όλα τα πράγματα έχουν ένα χρονικό όριο. Έχουν μια χρονική στιγμή που πρέπει να γίνουν. Τι που λέει ο λαός μας, κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο, κολλιός κλπ. Έτσι. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε ο Χριστός. Γιατί δεν ήρθε πριν το 5508, πριν 2000 χρόνια, πριν 3000 χρόνια. Ένα λεπτό θέλω. Εντάξει, θα τελειώσουμε και λοιπόν. Όλα λοιπόν έχουν το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πρέπει να γίνουν. Έτσι λοιπόν και όλα αυτά, ο Θεός, λέγει ο προφήτης Δανίλ και άλλοι Άγιοι, στο τέλος του χρόνου, στα έσχατα χρόνια, θα φωτίσει να ανακαλυφθούν και να αποκαλύψουν κάποια πράγματα που ήταν και καλυμμένα μυστήρια, σφραγισμένα, για το καλό, για τη ψυχική σωτηρία όλων ημών των πιστών και ευσεβών χριστιανών. Αυτά λοιπόν σχετικά με το σημερινό 10ο Ευθυνό Ευαγγέλιο και εύχομαι η χάρη του Θεού. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να φωτίζει όλο τον κόσμο, πανάνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, να φωτίζει και όλους εσάς που είστε σήμερα παρόντες εδώ και ακούσετε την ταπεινή μου ομιλία, να μας οδηγεί στο δρόμο της αλήθειας, να μας φωτίζει και να μας κρατήσει κοντά του μέχρι τέλος, να μην πλανηθούμε ούτε από διάφορες πλάνες, ούτε από διάφορες αιρέσεις, ούτε από διάφορες κακοδοξίες και να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλος άχρη θανάτου για να λάβουμε και το στέφανο της δικαιοσύνης που ευτυχώς ή δυστυχώς σύντομα θα κληθούμε όλοι να δώσουμε το μαρτυρικό μας αγώνα, γιατί έφτασαν πλέον τα χρόνια του Αντιχρίστου. Σε λίγους μήνες θα τον δούμε και ζωντανά μπροστά μας και λοιπά, να πετάει πλέον τη μάσκα του και το προσωπείο του και θα τελειώσουν πλέον τα ψέματα για όλους και για όλους αυτούς που δεν πίστεψαν και δεν πιστεύουν, αλλά και όλους για μας που πιστεύουμε και ασπαζόμαστε όλα αυτά τα περί Αντιχρίστου και της Δευτέρας Παρουσίας. Και αυτό βέβαια μας καθιστά περισσότερο, πώς να το πω, να έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι του Θεού, έτσι γιατί αυτός που γνωρίζει και δεν πράττει. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ομιλία μας και για την αναφορά στο 10ο Ευαγγέλιο, το Αθηνό του Ευαγγελιστού Ιωάννη και ελπίζω να σας βοήθησα με τη βοήθεια του Θεού να καταλάβετε και να συνειδητοποιήσετε κάποια πράγματα που έχουν σχέση άμεσα με τη σωτηρία μας και πόσο πολύ πρέπει να προσεκτικοί να είμαστε στην μελέτη και έρευνα της Αγίας Γραφής, αλλά και όλα τα εσχατολογικά θέματα και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα σε αυτή την ομιλία μας και όλοι μαζί να πούμε το διευχόν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εισοδόν ειρήνης. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.